Πάμε στον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή, τον οποίο τον βρίσκουμε και στο Στρασβούργο, Συμβούλιο της Ευρώπης. Γεια σας, κύριε Κερίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από το Στρασβούργο, χρόνια πολλά. Το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και η υπόθεση Οσμάν Καβάλα. Βεβαίως. Δηλαδή, μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα και αυτό. Πολύ μεγάλο θέμα. Έρχεται στην Ολομέλεια, μιλάει σε λίγη ώρα ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο οποίος είναι παρανόμως φυλακισμένος εδώ και 5 χρόνια από την Τουρκία, έτσι. Κοιτάξτε, πρόκειται για τον πλήρη εξευτελισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης. Διότι αν ένας Ευρωπαίος πολίτης είναι φυλακισμένος χωρίς δίκη, προσέξτε το, χωρίς δίκη για 5 χρόνια. Βγαίνουν απανωτές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις οποίες πετάει στο καλάθι των αχρήστων το καθεστώς Ερντογάν. Και προχθές βγαίνει επιδεικτικά, περιφρονητικά, με πλήρη αλαζονία και βγάζει μια απόφαση για ισόβια στον Οσμάν Καβάλα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα διεθνές θέμα. Τι μπορείτε να κάνετε όμως εσείς ως Συμβούλιο τώρα πάνω από μια καταδίκη, μπορεί να κάνει κανείς κάτι άλλο? Μέχρι την αποβολή. Μέχρι την αποβολή? Μέχρι την αποβολή της Τουρκίας. Προφανώς. Διότι ξέρετε, το μοτίβο το έχουμε δει με τη Ρωσία. Πρώτα τα καθεστώτα αυτά επιτίθενται στους δικούς τους πολίτες και στη συνέχεια στους γείτονες. Κατά συνέπεια το ελληνικό αφήγημα, το οποίο μόλις τελειώσαμε τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της ομάδας μας της κεντροδεξιάς, και θα είναι η βασική ερώτηση και στο Ματαρέλα και στον Τιμάιο, τον Ιταλό Υπουργό, γιατί έχουν την Προεδρία αυτό το εξάμηνο του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν μπορούμε να το αφήσουμε αναπάντητο. Ούτε μπορούμε να επιτρέψουμε στο οποιοδήποτε μέλος να κρυφτεί πίσω από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Διότι είναι προφανές ότι η Τουρκία θεωρεί ότι τα φώτα έχουν στραφεί τώρα στο Ουκρανικό και ότι εκείνοι μπορούν να κάνουν αυτά εν ώψη και των εκλογών στο 2023. Είναι πολύ κρίσιμο να υπάρξει αυτή η καταδίκη. Είναι πολύ θετική η παρέμβαση Μενέντες, ο οποίος βγήκε ανοιχτά και τάχωσε, να το πω έτσι, κομψά, λαϊκά, ναι, αν μου επιτρέπετε, λαϊκά. Ναι, ίσως δεν έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ επικριτικός στον Μπλίνκεν και στην Αμερικανική κυβέρνηση, που δεν αντέδρασε πιο δραστικά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό ο Οσμάν Καβάλα και η πλήρη περιφρόνηση της Τουρκίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τώρα, μιας και το λέτε αυτό και ξεκινήσαμε από τα θέματα της Τουρκίας, πώς σχολιάζετε, κύριε Κερίδη, αυτό το πάγωμα της προμήθειας της δεύτερης συστοιχίας των ρωσικών S-300? Ναι, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας επαναπροσέγγισης με τη Δύση που κάνει η Τουρκία, με αφορμή και πρόσχημα, θέλετε, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, αυτή η διαπραγμάτευση. Θα το δούμε πόση ουσία έχει. Προφανώς η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει κατά το δυνατόν και σε ένα βαθμό, σε κάποιες πλευρές, σε κάποιες γωνιές κυβερνήσεων στο εξωτερικό και της Αμερικανικής, έχει ένα πέρασμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα στον πόλεμο αυτόν καθεαυτό της Ρωσίας... Αλλά αυτό της δεν Ρωσίας... σημαίνει ότι μπορεί να ξεγελάσει το Αμερικανικό Κογκρέσο, έτσι δεν είναι? Οι οποίοι, είδατε, ο Μενέντες, σας λέω σήμερα το πρωί, βγήκε με πάρα πολύ σκληρή δήλωση εναντίον της ίδιας του της κυβέρνησης, ότι δεν έχει καταδικάσει όπως έπρεπε το καθεστώς. Τώρα, να πάμε λίγο στον πόλεμο και στα όσα συμβαίνουν πλέον στην Μολδαβία και στην Υπερδνηστερία. Δηλαδή, πόσο ανησυχείτε εσείς, κύριε Κερίδη, για μια επέκταση του πολέμου και εκτός Ουκρανίας πλέον? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια τεράστια ρωσική αποτυχία, την οποία κανείς δεν είχε προβλέψει. Κανείς δεν περίμενε. Κανείς δεν περίμενε. Πριν από 2 μήνες μιλούσαμε για τον Γολιάθ και τον Δαβίδ. Και ξαφνικά βλέπετε τον Δαβίδ, ο οποίος όχι μόνο αντιστέκεται, αλλά κάποιοι αρχίζουν και συζητάνε ακόμα και για Ουκρανική επιτράπεια. Αυτό προφανώς έχει δημιουργήσει τεράστια πνευρισμό. Θα σε έχει βοηθήσει και η Δύση, βέβαια, πάρα πολύ γι' αυτό. Πάρα πολύ. Αλλά το ένα έφερε το άλλο. Θέλω να πω το γεγονός ότι δεν κατέρευσαν άμεσα οι Ουκρανοί, έδωσε το περιθώριο στη Δύση να προχωρήσει στον επανεξοπλισμό. Σωστά. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, κύριε Κερίδη, ο πόλεμος συνεχίζεται πάνω από 2 μήνες. Και το θέμα είναι αν όντως αυτή η ανάγνωση είναι σωστή, δηλαδή ότι πρόκειται για μια ήττα της Ρωσίας, με να το δούμε στο τέλος του πολέμου αυτό. Αν η Ρωσία γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη, επειδή δεν υλοποιούνται τα σχέδιά της. Ότι μέσα λοιπόν σε αυτό το αδιέξοδο, το οποίο καλό είναι να το αναγνωρίσουμε, γιατί το βλέπουμε αυτό, δεν τα κατάφεραν στο Κίεβο, δεν τα κατάφεραν στο Χάρκοβο, επικεντρώνονται προφανώς στο Ντομπάς, αλλά μέσα σε όλο αυτό γίνονται πιο επικίνδυνοι. Και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Από τη μία έχει έναν Λαυρό, ο οποίος πρωί, μεσημέρι, βράδυ μας απειλεί με τα πυρηνικά, που δείχνει ακριβώς αυτή τη δυσκολία στην οποία βρίσκονται, που τους κάνει πάρα πολύ επικίνδυνοι. Πιστεύετε ότι μπορεί να εισβάλλει και στη Μολδαβία? Να σας πω, εκεί τώρα το σχέδιο είναι το μεγαλοειδητικό. Η αποκοπή της Ουκρανίας από τη θάλασσα, από τη Μαύρη Θάλασσα, συνολικά, που σημαίνει κατάληψη μέχρι την Οδυσσό, και να ενωθεί
όλη η Ρωσία μέσω Ντονμπάς, Κρυμαίας, παραλίας, με την υπερδνηστερία, αυτό το κομμάτι της Μολδαβίας που κατέχουν οι Ρώσοι ήδη από το 1992. Αυτό είναι το φιλόδοξο σχέδιο. Ναι. Πάντως θυμόμαστε και στην αρχή του πολέμου τον πιο στενό συνεργάτη του Πούτιν, τον Λουκασέγκο, έτσι, τον ηγέτη της Λευκορωσίας, να επιδίδεται σε ένα σόου με χάρτες και να λέει πως αυτός είναι η Μολδαβία είναι ο επόμενος στόχος του Πούτιν, μετά να αναδιπλώνεται, να λέει πως μπερδεύτηκε, πως ήταν ψέμα. Καλά, κανείς δεν πίστεψε αυτή την αναδίπλωση και προφανώς φαίνεται και εκ του αποτελέσματος τώρα. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μεγάλη περιπέτεια και έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Είναι κατανοητό ότι η κοινή γνώμη ευρωπαϊκή ήθελε να πιστέψει ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει γρήγορα. Σε έναν βαθμό της είναι απολύτως ακατανόητο, διότι 75 χρόνια, ξέρετε, μιλάμε, κυρία Αντωνοπούλου, κύριε Οικονόμου, στην Ευρώπη για το μεταπολεμικό. Όλο μας το αφήγημα, σκεφτείτε το αυτό λίγο, είναι ο μεταπόλεμος. Θεωρούμε ότι στην Ευρώπη έχουμε τελειώσει με αυτό και ότι είμαστε στη μεταπολεμική εποχή. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι είμαστε ποτέ στην προπολεμική. Και ότι ερχόταν ο πόλεμος, τον είχαμε μπροστά μας. Και όμως συμβαίνει. Τώρα υπάρχει περίπτωση, κύριε Κερίδη, μιας και αναφερθήκατε. Όχι μόνο συμβαίνει, αλλά προσέξτε, που δεν έχει προσεχθεί αρκετά. Οι Ουκρανοί διδάσκουν και υποκλεινόμαστε στον ηρωισμό. Στον εφησυχασμένο Ευρωπαίο του καναπέ έρχεται ένας λαός, ο οποίος δεν είναι απλώς θύμα. Σίγουρα, αλλά ο Ευρωπαίος την πληρώνει, κύριε Κερίδη, την ύφη. Το θύμα θα δούμε και την πληρώνουμε άγρια την ύφη και θα την πληρώσουμε και άλλο την ύφη. Αλλά δεν είναι μόνο. Καθόλου εφησυχασμένος Ευρωπαίος, έχει ξυπνήσει κι αυτός. Αλλά δεν έχει λύση. Ξυπνάει με δυσκολία, ξέρετε. Τώρα, κύριε Κερίδη, θέλω λίγο να δούμε, επειδή να πάμε και στα επίκαιρα. Χθες είχαμε αυτή τη συνεδρίαση των 40 υπουργών άμυνα στη Γερμανία. Υπάρχει περίπτωση οι ΗΠΑ ζήτησαν από όλες τις χώρες να αυξήσουν και να στείλουν κι άλλο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, να πιέσουν και την Ελλάδα αντίστοιχο? Τέθηκε και στη χώρα μας. Υπάρχει περίπτωση να πιεστούμε κάπου εκεί, γιατί ξέρουμε ότι και στο εσωτερικό υπήρξαν αντιδράσεις. Κοιτάξτε, να πούμε ότι η Αμερική σήμερα δίνει πάνω από το μισό της στρατιωτικής βοήθειας που παίρνει η Ουκρανία από το εξωτερικό με τους Βρετανούς δεύτερους. Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα πακέτα, να πούμε, έρχονται από την Αμερική. Και ήταν προχθές, θυμάστε, και ο Υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας στο Κίεβο. Προφανώς θέλουν περισσότερη βοήθεια από τους υπόλοιπους, αλλά δεν περιμένουν από την Ελλάδα ή από την Πορτογαλία να κάνουν τη διαφορά, να το πούμε έτσι απλά και κοινικά. Προφανώς η Ευρώπη έχει μπροστά μια μεγάλη δυσκολία και πρέπει οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να προετοιμαστούν. Έχουμε μπροστά μας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με γαλλική προεδρία και Μακρόν, ευτυχώς. Αποφύγαμε τα χειρότερα, Μακρόν, βέβαια. Αποφύγαμε τα χειρότερα, γιατί θα μιλήσουμε σε τελείως διαφορετική βάση αν είχαμε Λεπέν πρόεδρο σήμερα. Και μπορούμε να έχουμε ένα συντονισμό, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά δεν μπορώ εγώ να μην υπογραμμίσω ότι εδώ δεν έχουμε μόνο θύματα, αλλά έχουμε και ανθρώπους που αντιστέκονται απέναντι σε αυτή την εκτροματική προσπάθεια εξολόθρευσης. Έχουμε μια πόλη, τη Μαριούπολη, ελληνική, κύριε Κερίδη, ελληνική πόλη. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Όπου μπήκαν Τσετσένοι. Τσετσένοι. Μουσουλμάνοι, δηλαδή. Μουσουλμάνοι να σφάξουν Ορθόδοξους. Τα λέω αυτά για να ακουστούν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτά να τα ακούσουν οι λάτρες του Πούτιν, του Ορθόδοξου. Βεβαίως, σφάζονται σήμερα από μουσουλμάνους μισθοφόρους του καθεστώτος. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειάζεται να είστε μεγάλη καλά. Προσοχή, συγκράτηση. Ο αγώνας ενιαίος και προς την Τουρκία, η οποία βρίσκει και κάνει.